Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης διοργάνωσε χθες την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Θεοδόρας Λειψιστινού με τίτλο «Πέλεκα, όψεις πολιτισμού, δρόμενα και ακούσματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την φιλόλογο, τη Θεοδόρα Λειψιστινού, με αφορμή το τελευταίο της βιβλίο «Πέλεκα, όψεις πολιτισμού». Ένα βιβλίο για τα έθιμα του χωριού του Πελεκάνου και της ευρύτερης περιοχής. Την προσκαλέσαμε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων και την προσκαλέσαμε όχι μόνο να μιλήσουμε για το βιβλίο της, αλλά για να μιλήσουμε και γενικότερα για το έργο της. Η Θεοδόρα Λειψιστινού είναι από εκείνες τις περιπτώσεις καθηγητριών, οι οποίες πέρα από τις τυπικές διδακτικές τους υποχρεώσεις έχουν να επιδείξουν και ένα πλούσιο έργο. Ένα πλούσιο έργο στον κοινωνικό τομέα, το οποίο διακρίνεται από έτσι, ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε πάρα πολλά θέματα. Η Θεοδόρα Λειψιστινού έχει οργανώσει εργαστήρια λόγου στις φυλακές διαβατών, έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικές συναντήσεις, έχει οργανώσει μαθητικά περιοδικά, μαθητικές εφημερίδες, έχει λάβει μέρος σε ανθρωπιστικές αποστολές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και γενικότερα είναι από εκείνες τις περιπτώσεις δασκάλων που λέμε, που μέσα από το παράδειγμά τους, μέσα από το παράδειγμά τους ως ενεργοί πολίτες, νομίζω ότι δίνουν το καλύτερο μάθημα και σε εμάς, αλλά και στα παιδιά. Για το βιβλίο μίλησαν ο Δημήτρης Κωστόπουλος, επίτιμος εφέτης διοικητικής δικαιοσύνης και πρόεδρος του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, η Κυριακή Μαυροφιλίδου, υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και φιλόλογος, ο Γιώργος Τσότσος, δόκτορ πολιοδομίας, ο Πάρης Παρασχόπουλος, μουσικός συνθέτης και φυσικά η ίδια η συγγραφέας Θεοδόρα Λειψιστινού. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στο γενέθλιο τόπο μου, στην Πέλκα, στον Πελεκάνο. Ο τίτλος του είναι «Πέλεκα, όψεις πολιτισμού, δρόμενα και ακούσματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσα. Είναι ένα δείγμα παράδοσης, θα έλεγα, λαογραφίας, λαογραφικού καθαρά υλικού, όπως ακριβώς βιώσαμε τα έθιμα στο χωριό μου. Πιστεύω ότι ο γενέθλιος τόπος είναι αυτός ο οποίος μας καθορίζει, προσωπικά εμένα με έχει καθορίσει και θέλω αυτό το βιβλίο έτσι να το αφιερώσω όχι μόνο στη γιαγιά μου που ήταν μια πολύ περήφανη και ωραία γυναίκα, αλλά και σε όλους τους χωριανούς μου, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μου λείπουν, γιατί όσοι έχουν φύγει από το χωριό τους νιώθουν αυτό το αίσθημα της νοσταλγίας. Γι' αυτό και προσωπικά έρχομαι και ξανάρχομαι και με μια ομάδα με το Σύλλογο του Χωριού προσπαθούμε να οργανώσουμε αυτές τις γιορτές Πέλεκων που θα γίνουν και φέτος για 5η χρονιά.